το νερό που να βάλουμε το ματεράκι να ανέβει. Έχει νερό. Έχει νερό να ανέβει. Έτσι. Υπάρχει ποτεράκι που ανεβάζει τέτοιο νερό. Να χτυπήσουμε και το λάστιχο, μήπως έχει μείνει τίποτα. Είναι η έκτη μέρα. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Ας ανοίξουν τα σπίτια τους να πάμε. Να κάνουμε πάνω τα παιδιά μας, να μπορούμε να αυτοεξυπηρετηθούμε. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι δημότες του Ηρακλείου, καθώς δεν έχουν νερό εδώ και 6 μέρες για τις βασικές τους ανάγκες, την ώρα που το θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη. Ο λόγος αυτή τη φορά για τους κατοίκους στο Κορακοβούνι, οι οποίοι βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας. Τι να σας πω τώρα, έχουμε πάντως φτάσει σε απόγνωση, δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είχαμε μικρά μωρά. Εγώ είχα ούτε δυόμιση χρονών μωρό. Το πήρε η μάνα του και έφυγε. Δεν μπορούν ούτε μπάνιο ούτε τίποτα. Μέρες είναι. Πλατεία Σινάιν είναι δίπλα και το έχουν μέρα παραμέρα. Το κόβουνε. Είναι το τελευταίο σπίτι, ούτε σταγόνα, τίποτα. Η απάντηση στους αρμόδιους που έχω πάρει από τη Δευτέρα, να πάρουμε μοντεράκια. Και πώς θα πάρουμε μοντεράκια αφού δεν έχει σταγόνα νερό. Κάθε μέρα παίρνω 3 τηλέφωνα. Κάθε μέρα και σήμερα το πρωί ξαναπήρα. Τι μου είπαν σήμερα, θα το δούμε. Λέω τώρα μία εβδομάδα το δούμε. Όπως υποστηρίζουν, αν και έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους στη ΔΕΙΑΗ, δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα, το οποίο πιθανόν να οφείλεται σε βλάβη. Να έρθουν να βρουν τη ζημιά. Μέχρι και χθες το βράδυ μας έλεγαν ο αρμόδιος, δεν ξέρουμε τι θα κάνετε, ψάξτε μοτεράκια, ή θα ανοίξουν τα σπίτια τους να πάμε στα σπίτια τους να εξυπηρετηθούμε, ή θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς πληρώνουμε τον λογαριασμό κανονικά, είμαστε στην τάξη υποχρεώσεις μας, οφείλουν και απαιτούν να λογοδοτήσουν. Παντού. Δεν τρέχει. Δεν τρέχει το νερό. Παίρνουμε μπουκάλια. Τι να κάνουμε. Βάζουμε στην τουαλέτα μπουκάλια. Και παίρνει τηλέφωνο τη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει τη ΔΕΙΑΗ. Αν δεν ξέρουν πού είναι το πρόβλημα και αν θα έρθει. Και αν θα έρθουν να το δούνε, θα πάει από εβδομάδα. Εμείς πώς θα εξυπηρετηθούμε. Δεν υπάρχει νερό ούτε κάτω, ούτε ανεβαίνει απάνω, τίποτα. Υποφέρομαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αρκετά νοικοκυριά βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν νερό, ενώ άλλα νοικοκυριά μεταβαίνουν σε σπίτια συγγενών και φίλων για να καλύψουν άλλες ανάγκες. Είναι η έκτη μέρα που δεν έχουμε νερό. Έχω 2 μικρά παιδιά, δεν μπορούν να πάνε ούτε στην τουαλέτα. Ψάχνουμε να πάμε σε άλλες γειτονιές, σε άλλα σπίτια για να εξυπηρετηθούμε όλοι. Στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα, ναι, αφού δεν έχει νερό. Τώρα δεν έχουμε καθόλου νερό. Εγώ έβαλα χτες το βράδυ με βιτίο, έδωσα 90 ευρώ για εμείς 3 depósita. Γέμισα, πήγα από τον Άγιο Σύλλα και γέμισα εδώ κάτι παγούρες για να εξυπηρετούμε. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα καλοκαίρι με τη ζέστη έχουμε φοβερό πρόβλημα. Τα depósita άδεια, δεν έχουν να μαγειρέψουν, δεν έχουν να πλύνουν, γενικώς δεν υπάρχει εδώ. Δημότες περιγράφουν την εφιαλτική καθημερινότητά τους λόγω της έλλειψης νερού, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα προς τη Λότζια. Νερό! Όποιος, ο κύριος Βουρεξάκης, όταν χαιρετάει και λέει «Γεια σας, τι κάνετε», να ξέρει ότι ρίξαμε τον ψήφο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, από Δευτέρα έρχονται νέες προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στον αγωγό που τροφοδοτεί με νερό το Ηράκλειο από τις γεωτρήσεις των Μαλίων, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο. Η διακοπή πρόκειται να επηρεάσει το κέντρο της πόλης και τις περιοχές του Κατσαμπά, του Καρτερού, της Πρασάς και της Καλλιθέας.